Γεια σας φίλοι μου αγαπημένοι, είμαι η Ειρήνη και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα ρόφημα πάρα πολύ απλό, που επί της ουσίας ένα είναι το βασικό υλικό, το οποίο νομίζω, θέλω να πιστεύω πως το έχουμε όλοι μας στα σπίτια μας, απλά δεν γνωρίζουμε την χρήση του. Νομίζουμε ότι η χρήση του περιορίζεται μόνο στο μαγείρεμα. Δεν είναι έτσι. Είναι γνωστή η χρήση του, μάλιστα, από την αρχαιότητα. Χρησιμοποιείται για πάρα πολλές παθήσεις, από την κρύπη μέχρι τα κονδυλώματα. Ηλιακά εγκάβματα, πιτηρίδα, μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση πολλών σοβαρών ασθενειών, για τις οποίες οι περισσότεροι άνθρωποι, ως συνήθως, στρέφονται στα φαρμακεία. Το μυλόξιδο που προέρχεται από οργανικά μήλα, μπορεί να μας βοηθήσει σε πάρα πολλά. Μειώνει τα επίπεδα της γλυκόζης, της χοληστερόλης και των τριγλυκηριδίων και ισορροπεί την αρτηριακή πίεση. Έχει αντιοξυδωτικές ιδιότητες, ενισχύει παράλληλα το ανοσοποιητικό μας σύστημα. Βοηθάει στην πέψη, που είναι πάρα πολύ σημαντική. Ξέρετε πόσο πολύ σημασία δίνω στην πέψη, όποιος με παρακολουθεί τακτικά, ελπίζω να το έχει καταλάβει. Η πικτίνη, πρεβιωτικό, την οποία βρίσκομαι στο μελόξιδο, στον πάτο του μπουκαλιού. Είναι επίσης γνωστό ότι πιβραδίνει από ρόφηση της γλυκόσης, οπότε ανακαινίστε καλά πριν τη χρήση. Είναι πλούσιο σε κάλιο, ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη των μειών οστών και δοντιών. Βοηθάει στην απορρόφηση θρεπτικών συστατικών. Δηλαδή, ό,τι τρώμε εμείς, βιταμίνες, μέταλλα, εχνοστοιχεία, οτιδήποτε, βοηθάει στον οργανισμό μας να τα κρατήσει ο οργανισμός μας. Καταπολεμά την πιτηρίδα και τις ψήρες. Οι ειδικοί προτείνουν τη χρήση μελόξιδου. Η οξύτητα του ξιδιού αλλάζει το pH του τριχωτού της κεφαλής και επίσης έχει αντιβακτηριδιακές ιδιότητες. Τονώνει την επιδερμίδα. Το μυλικό οξύ ενισχύει και επιταχύνει τις διαδικασίες αποτοξίνωσης του σώματός μας, ισορροπεί το pH της επιδερμίδας, βοηθώντας τους σπόρους να μην φράζουν. Καθαρίζει τα μαλλιά μας. Το μυλόξιδο δίνει στα μαλλιά μας για αριστερή λάμψη. Η τακτική κατανάλωση μελόξιδου μπορεί να βοηθήσει στην βελτίωση της εντερικής χλωρίδας, αναστρέφοντας την υπερανάπτυξη του μύκητα καντίδα. Το μελόξιδο βοηθάει πάρα πολύ να χαμηλώσουμε τα επίπεδα της ινσουλίνης στον οργανισμό μας. Αυτό βοηθάει πολύ στο αδυνάτισμά μας. Και επίσης το μελόξιδο βοηθάει πολύ να χαμηλώσουμε τα επίπεδα της γλυκόζης μέσα στο αίμα μας. Και αυτό επίσης ένας άλλος λόγος επιπλέον, που το μελόξιδο όντως βοηθάει στο αδυνάτισμα. Τώρα, ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος και πότε πρέπει να το πίνουμε? Το πίνουμε μισή ώρα με 40 λεπτά πριν από το φαγητό, εκτός και αν φίλοι μου έχετε πρόβλημα με την πέψη. Τότε επιβάλλεται να το πίνετε κατά τη διάρκεια του φαγητού ή αμέσως μετά. Και επίσης βοηθάει πάρα πολύ αν έχετε πρίξιμο στη κοιλιά και πολλά αέρια. Μέσα σε ένα ποτήρι χλαρό νερό βάζουμε μια κουταλιά σούπας μυλόξιδο και μια κουταλιά σούπας χυμό λεμόνι. Ναι φίλοι μου, αυτό το ένα είναι οξύ και το άλλο. Όμως όταν έρχονται αυτά τα δύο μαζί, έρχονται σε μια ισορροπία, οπότε μας κάνουν τη δουλειά μας χωρίς να έχουμε καούρισε οτιδήποτε άλλο στο στομάχι μας. Ακριβώς το αντίθετο. Όμως υπάρχουν και αντεδείξεις και είναι γαστρίτιδα και έλκος. Κατά άλλα, εμείς οι υπόλοιποι μπορούμε να το απολαμβάνουμε, να δυνατίζουμε και να απολαμβάνουμε και όλα αυτά τα ωφέλη που σας μίλησα πριν. Μπορεί να μας κάνει πάρα πολύ καλό, φίλοι μου. Από μένα, να είστε πάντα καλά, πάντα υγιείς και πάντα όμορφοι. Γεια σας!